πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Χάλκη και είμαι εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ένας βαθιά προσωπικός λόγος για να τιμήσω με την παρουσία μου ένα σπουδαίο δωδεκανήσιο, ένα σπουδαίο γιατρό, ένα σπουδαίο πολιτικό, ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα προσωπικό μου φίλο, τον Δημήτρη Γκρεμαστινό, που χαίρομαι που σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε το όνομά του στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Χάλκης. Ο Δημήτρης υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του, που αγωνίστηκε ώστε κυρίως τα μικρά νησιά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα. Ένας εξυγχρονιστής, οραματιστής πολιτικός που υπηρέτησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τον πολιτικό του χώρο. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος μπορούσε πάντα να κάνει μεγάλες συνθέσεις, να δει πέρα και έξω από τα στενά κομματικά όρια και να δει το ευρύτερο καλό της πατρίδας. Ο Δημήτρης έφυγε νωρίς, ένα από τα θύματα του κορονοϊού. Νικήθηκε από την αρρώστια αυτή, αλλά πιστεύω ότι αν ήταν μαζί μας, σήμερα θα μας συμβούλευε να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε όλοι μας. Να φροντίζουμε την ατομική μας προστασία, να αναλαμβάνουμε οι ίδιοι την ευθύνη να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, να φοράμε τη μάσκα μας και σε εξωτερικούς χώρους, όποτε δεν μπορούμε να κρατήσουμε τις απαραίτητες αποστάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι συμβουλές του θα εισακουστούν